φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Έμεινε μία εβδομάδα για τις εκλογές στις 8 του Οκτώβρη και σας καλούμε όλους να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, επειδή όπως λέει ο λαός μας, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος, μόνο το τελευταίο διάστημα είναι αρκετό για να αποδειχθεί ότι η Περιφέρεια και Δήμος Λαμίας δεν τους καίγεται καρφί για την προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού, για τα βάσανα που ζει κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια της πόλης μας και των γύρω περιοχών που συγκροτούν το Δήμο Λαμιαίων. Οι δύο τελευταίες βροχές επιβεβαίωσαν ότι η Λαμία είναι ανοχήρωτη πόλη και όχι περήφανη, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Καραΐσκος. Οι καταστροφές στη Μεγάλη Βρύση έγιναν γιατί τα ρεύματα είχαν μπαζωθεί και έβγαζαν σε τυφλά σημεία. Το κλείσιμο των σχολείων για δύο μέρες λόγω των βροχών αυτό επιβεβαιώνει. Ότι είμαστε ανοχήρωτοι. Τι θα γίνει αν πιάσει μια ισχυρή βροχή και το ρέμα στην Ανθέων, όπου έχει μπαζωθεί από το κράτος με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας και του Δήμου κατεβάσει νερό. Θα περάσει μέσα από το σχολείο? Πότε θα καθαριστούν οι υπόγειοι αγωγοί? Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι η Λαμία και οι γύρω περιοχές είναι ανοχήρωτες από τις φυσικές καταστροφές. Αναδείχτηκε το χάλι στα σχολεία, στο νοσοκομείο μας. Οι φωτιές του καλοκαιριού στις περιαστικές, στα περιαστικά άλση ανέδειξαν ότι ούτε τα βασικά δεν υπάρχουν για την αντιμετώπιση τους, όπως πυροσβεστική κρουνή. Ολόκληρες περιοχές ήταν γυμνές, χωρίς ούτε έναν κρουνό. Οι λογικοί που ακολουθούν και ακινούνται είναι επικίνδυνοι για το λαό του τόπου μας. Πόσο θα ανεχόμαστε να παριστάνουν τον Πόντιο Πιλάτο, η Δημοτική Αρχή Καραΐσκου και ο Περιφερειάρχης κύριος Σπανός, και ο ένας να πετάει τον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον? Ωραίο κόλπο αυτό για να βγαίνουν αθώοι. Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος, όλοι μαζί να αποδίδουν τις καταστροφές στην κλιματική αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να κάνουμε ένα βήμα συμπόρευσης και κοινής δράσης σε αυτή τη νέα μάχη, στον αγώνα που δίνουμε διαχρονικά για τις ανάγκες των πολλών. Απευθύνουμε πλατή κάλεσμα σε όλο το λαό της πόλης που κατάλαβε ακόμα μια φορά ότι είμαστε απροστάτευτοι από οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο. Κάλεσμα συμπόρευσης σε όλους όσους κατανοούν πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση στον χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο της πόλης μας, το οποίο αργοπεθαίνει. Κάλεσμα σε όλους όσους καταλαβαίνουν τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου ο ένας υποψήφιος έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος υποψήφιος έχει τη στήριξη μερίδας της Νέας Δημοκρατίας, τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που κατά τα άλλα σκοτώνονται, ούτως ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ανενόχλητη την αντιλαϊκή πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και μέσα από τους Δήμους που έχουν τον ειδικό τους ιδιαίτερο ρόλο. Κάλεσμα σε αυτούς που δεν αποδέχονται να ξεπουλιέται ο πλούτος του τόπου και να ξεπουλιέται μπιτ παρά, σε μεγάλα συμφέροντα για τη δίθεν ανάπτυξη του Δήμου μας και να βλέπει τα παιδιά του είτε να μένουν και να έχουν μισοζωή, σχεδόν χωρίς μέλλον, είτε να φεύγουν και να ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται συλλογικά ο πληθυσμός του τόπου. Απευθύνουμε κάλεσμα μάχης σε όλους όσους συναντηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στο δρόμο του αγώνα, στους χώρους δουλειάς, στην πόλη και τα χωριά μας, για να αποκρούσουμε την αντιλαϊκή επίθεση που δεν έχει σταματήσει λεπτό. Όπως λεπτό δεν έχει σταματήσει και η δική μας παρέμβαση όλον αυτό το διάστημα. Παρέμβαση που έχει να κάνει με την κατάσταση του νοσοκομείου, ακόμα και μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, σε συνθήκες περιορισμού, ώστε να μην μετατραπεί το νοσοκομείο μας σε νοσοκομείο μίας νόσου, να μην υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο, αλλά να γίνουν προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό σε όλα τα πόστα. Να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση και όχι να αντιμετωπίζεται η υγεία ως εμπόρευμα, όπως γίνεται σήμερα και συμφωνούν όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις. Με παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και με τη συμμετοχή μας σε αυτές τις κινητοποίησεις. Παρέμβαση που έχει να κάνει με τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας για την αντιπλημμυρική θωράκιση, ιδιαίτερα στον Κάμπο, που κάθε τρεις και λίγο πλημμυρίζει, με έργα υποδομής μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι με μπαλώματα και αποσπασματικές παρεμβάσεις, με συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα, όπως το κόμμα, με καθαίρεση του κόμβου φράγμα της Ε65, διάνοιξη των χυμάρων παντού
Και όχι αυτό που γίνεται σήμερα, που τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Κυβέρνηση και τοπική διοίκηση το έχουν κάνει καραμέλα. Δεν έχουν κάνει τίποτα όσον αφορά τις καταστροφικές συνέπειες για το λαό μας. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των πλημμυροπαθών από το χωριό κόμμα και τις διεκδικήσεις τους. Μέτρα τα οποία πέρα από την αναγκαιότητά τους θα μπορούσαν να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας σε μια σειρά από κλάδους της οικονομίας, θα μπορούσαν να δώσουν πνοή στην πόλη με νέες προσλήψεις στο Δήμο, όχι συμβασιούχων, αλλά σταθερούς και μόνιμους με πλήρη δικαιώματα. Κάναμε παρεμβάσεις για το χώρο του αθλητισμού, όπου το μεγαλύτερο γήπεδο της πόλης του ΔΑΚ Λαμίας, όπου εκεί που αθλούνταν εκατοντάδες λαού και νεολαίας, τώρα χρησιμοποιείται από μια ομάδα, από μια ανώνυμη εταιρεία, αλλά και στις γειτονιές της πόλης, τα ίδια και χειρότερα. Οι υποδομές είναι ανεπαρκέστατες, τι να πούμε για τα γήπεδα στα Καλύβια, στο Παγκράτη, στις εργατικές κατοικίες, στη Νέα Μαγνησία, πάνω στους Ευρυτάνες, πίσω από το ορφανοτροφείο, που είτε είναι πλήρως ακατάλληλες, είτε είναι το λιγότερο επικίνδυνες για ατύχημα. Αυτό που βλέπουμε όλοι μας είναι ότι έργα και υποδομές απαραίτητα για τις λαϊκές ανάγκες δεν υλοποιούνται, γιατί δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα και την κερδοφορία τους. Είναι η λογική του κόστους-οφέλους, όπως την ονομάζουν. Η κατασκευή σύγχρονων και ασφαλών σχολικών κτηρίων δεν είναι στην προτεραιότητά τους. Γι' αυτό διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς να λειτουργούν νηπιαγωγεία σε πολυκατοικίες και ακατάλληλα κτίρια, σχολεία να διαθέτουν κοντέινερ για τάξεις, σχολικά κτίρια όπως αυτό του ΕΠΑΛ να πλημμυρίζουν και άλλα να παίρνουν φωτιές, όπως συνέβη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας. Το ατύχημα στο 3ο Γυμνάσιο, όπου παραλίγο να θρηνήσουμε θύμα, αυτό αναδεικνύει. Οι δίκαιες κινητοποιήσεις της σχολικής κοινότητας εκφράζουν αυτή την αγωνία. Αν δηλαδή τα σχολεία είναι ασφαλή για τα παιδιά μας. Ας αφήσει η Δημοτική Αρχή τις ανακοινώσεις για τα εκατομμύρια που υποτίθεται ότι έχει διαθέσει, γιατί γελάνε και οι πέτρες. Μόνο μελέτες και από τη γανίτα τίποτα. Έλεος. Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση παραμένουν και οι αναγκαίες υποδομές όπως δίκτυα άρδρευσης και αγροτικοί δρόμοι για τις ανάγκες των αγροτών. Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου. Έργα ανάπλασης και πρασίνου σε υποβαθμισμένες συνοικίες της Λαμίας και τα υπόλοιπα χωριά του Δήμου. Στην ίδια λογική κόστους-οφέλους και εξυπηρέτηση της επιχειρηματικότητας εντάσσονται και ευαίσθητοι τομείς, όπως η ύπαρξη άρτια στελεχωμένων και κατάλληλων παιδικών σταθμών χωρίς αποκλεισμούς παιδιών, η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών και συνθήκων για την κάλυψη των αναγκών των ΑΜΕΑ, η ανάπτυξη χώρων αθλητισμού, πολιτισμού, πρασίνου. Όμως, πώς να γίνουν όλα αυτά όταν η Δημοτική Αρχή είχε στον προσανατολισμό της τα συμφέροντα των λίγων και συνέχισε το έργο των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου. Εξειδίκευσε και προώθησε στις περιοχές τις αντιλαϊκές πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση μεγαλοεπιχειρηματικών, μεγαλοεργολαβικών συμφερόντων και όχι των αναγκών του λαού. Στην κατεύθυνση αυτή διέθεσε τα κονδύλια από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, την κρατική χρηματοδότηση και τον ιδρώτα του λαού. Προώθησε την παράδοση δημοτικών χώρων και εκτάσεων σε επιχειρηματικά συμφέροντα, υποδομές και λαϊκή περιουσία, όπως η έκταση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για δημιουργία δημοτικών πολυχώρων, δημιουργία αθλητικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ανοιχτών για το λαό. Τώρα δίνονται όλα αυτά για εκμετάλλευση σε επιχειρηματίες με σχέδια για πεντάστερα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα κτλ. Οι αματικές πηγές σε υπάτη και θερμοπύλες, δημοτικές εκτάσεις και κτίρια ρημάζουν, απαξιώνονται και προετοιμάζονται για αγορά σε επιχειρηματικά συμφέροντα όταν αυτά κρίνουν πώς μπορούν να τους αποφέρουν κέρδος. Στην ίδια λογική της εμπορικής επιχειρηματικής εκμετάλλευσης εντάσσουν χωρίς ντροπή και την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων όπως Θερμοπύλες, Αλαμάνα και Γοργοπόταμος. Προωθήθηκε παραπέρα η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το έργο για την αποκατάσταση και την επέκταση του υφιστάμενου και κορεσμένου Χιτά Λαμίας δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Δεν διασφαλίστηκε δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και αυτό άνοιξε το δρόμο, ανοίγει το δρόμο για τα ΣΔΙΤ. Με το λαό να πληρώνει δυσβάσταχτα χαράτσια για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Την ίδια στιγμή η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Ενισχύθηκε η λειτουργία του Δήμου ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
για ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθαριότητα, ίδρυυση, άδρυυση, δημοτικό οδείο κτλ. Που ο λαός έχει ήδη πληρώσει μέσα από τη φορολογία διπλά και τριπλά. Ενίσχυσε τη λειτουργία της ΔΕΙΑΛ κάτω από ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, προωθώντας έτσι τους σχεδιασμούς ιδιωτικοποίησης του νερού και των υποδομών ίδρυυσης και άδρυυσης, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά τέλη για το λαό. Στήριξε την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Σιώπησε μπροστά στις τραγικές ελλείψεις του νοσοκομείου Λαμίας. Μας μιλάνε όλες οι παρατάξεις ανεξαιρέτως ότι θέλουν την ανάπτυξη για τον τόπο τους, να φέρουν επενδύσεις, να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτή τη γενική διατύπωση συμφωνούν όλοι. Και εμείς μαζί. Όμως όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για την ουσία της ανάπτυξης, δηλαδή από ποιον και για ποιον, εκεί είμαστε απέναντί τους. Γιατί όταν μιλάνε όλοι τους για ανάπτυξη, θεωρούν αυτονόητη την παραπέρα ιδιωτικοποίηση όλων των υπηρεσιών, την εφαρμογή της αντιλαϊκής αντεργατικής κυβερνητικής πολιτικής, όπου και με το νέο νόμο έκτρωμα τσακίζει οτιδήποτε υπάρχει. Καθιερώνει τη 13ωρη εργασία, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ποινικοποιεί τους αγώνες. Σημαίνει μηδενικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, συμβάσεις ορισμένου χρόνου και όχι αορίστου χρόνου για να δημιουργούνται και να διατηρούνται οι πελατειακές σχέσεις. Μας προκαλεί τουλάχιστον αλγεϊνή εντύπωση που κανένας τους δεν βρήκε μια λέξη να πει για το αντεργατικό τερατούργημα Γεωργιάδη, για την ακρίβεια στα είδη διατροφής, τις τιμές στο ρεύμα, στα καύσιμα. Σημαίνει ανταποδοτικά τέλη, παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού, πάνω στη λογική ότι ο δημότης είναι και πελάτης. Άρα πέραν των άλλων που πρέπει να πληρώνει ο λαός, είναι και τα δημοτικά τέλη. Δεν μας ξενίζει φυσικά ούτε η πολιτική της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Καραΐσκου, ούτε της Περιφέρειας. Εφάρμοσαν και αυτοί την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στήριξαν με θέρμη την αντιλαϊκή πολιτική και έτσι θα συνεχίσουν. Άρα εδώ, φίλοι δημότες, το κρίσιμο ερώτημα για αυτή την εκλογική μάχη είναι τι θα αντιπαρατάξει ο λαός απέναντι στο ενιαίο μπλόκο που συγκροτούν η κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα, οι εκλεγμένοι του στο Δήμο Λαμίας και στην Περιφέρεια, το ίδιο το αντιλαϊκό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής διοίκησης, αν όχι περισσότερους συμβούλους που συμβορεύονται με το ΚΚΕ, δημάρχους της λαϊκής εισπύρωσης. Ποιος θα δυναμώσει την αντιπαράθεση με την ενιαία πολιτική του κράτους και κυβερνήσεων που εξειδικεύεται σε Δήμο και Περιφέρεια? Ποιος μπορεί να εκφράσει μέσα στα δημοτικά συμβούλια τις διεκδικήσεις και τις αγωνίες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας? Μπορούμε όμως να εμπιστευτούμε τα άλλα ψηφοδέλτια που διεκδικούν το Δήμο Λαμίας, όπως του κυρίου Παπαϊωάννου, του επιστήθιου φίλου μέχρι πρότινος του κυρίου Καραΐσκου? Τώρα αλληλοκατηγορούνται και βγάζουν ένα στα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Ο κύριος Παπαϊωάννου, που ξαφνικά αγάπησε τον τόπο του, θέλει να γίνει, όπως λέει, πυρώτης των Λαμιωτών. Και μάλιστα θα χαρίζει και το μισθό του για αγαθοεργή έργα ή κοινός, όπως ισχυρίζεται, δεν το χρειάζεται ούτε μισθό ούτε οδηγούς. Μάλιστα, σαν εργολάβος, σε υπηρεσία του νοσοκομείου θα υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου και οι εργαζόμενοι του στη συγκεκριμένη εργολαβία που κατέχει θα δουλεύουν με μισθούς πείνας, χωρίς σταθερό ωράριο, ακόμα και χωρίς κανένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Αλήθεια, μήπως ο κύριος Παπαϊωάννου είναι και αυτός από τους εμπνευστές του αντεργατικού τερατουργήματος Γεωργιάδη? Και εμείς αναρωτιόμαστε, γιατί τόσο ο κύριος Παπαϊωάννου όσο και ο κύριος Καραΐσκος κατάπιαν τη γλώσσα τους όσο ψηφιζόταν στη Βουλή? Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ένας μεγαλοεπιχειρηματίας που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος και προστάτης των συμφερόντων των εργαζομένων και του λαού. Εκμεταλλευόμενος την οικονομική του επιφάνεια και την αναγνωρισιμότητα που του παρέχει η ενασχόλησή του με την ποδοσφαιρική ομάδα της Λαμίας. Η παράταξή του απαρτίζεται από υποψηφίους που έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, έχοντας σημαντική ευθύνη στην αντιλαϊκή διαχείριση των προηγούμενων ετών. Όπως δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κυρίου Σταυρογιάννη, αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κυρίου Καραΐσκου. Μπορεί να κάνει αντιπολίτευση ο κύριος Κυριακάκης, που αλλάζει τα κόμματα σαν τα πουκάμισα, μεταπηδάει από το ένα στο άλλο εγκλωβισμένο στα μεγάλα πολιτικά διέξοδα της λογικής διαχείρισης που ακολουθεί? Η παρέμβαση πολιτών τι ρόλο παίζει?
είναι μια παράταξη με αναφορές σήμερα σε κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το Μέρα 25 του Βαρουφάκη και της ΛΑΕ, με γνωστό το ρόλο τους στον αποπροσανατολισμό και τη χειραγώγηση των εργαζομένων και του λαού σε ανέξοδα για την αστική τάξη μονοπάτια. Αυτό το ρόλο έπαιξε η παρέμβαση όλο το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι όποιες αντιπολιτευτικές και ριζοσπαστικές κορώνες δεν μπορούν να κρύψουν την εναρμόνισή της με την επιχειρηματική δράση και ανάπτυξη. Το μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τάσης αναμονής που κράτησαν μπροστά σε σοβαρές εξελίξεις, όπως η πανδημία. Η απάντηση είναι μία, φίλοι και φίλες. Μόνο το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης, το οποίο στηρίζεται από το ΚΚΕ, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, γιατί είναι δοκιμασμένη δύναμη. Έχει αποδείξει πολλές φορές το ρόλο της, δεν εξαρτάται από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον παρά μόνο από τα συμφέροντα του λαού. Γι' αυτό λέμε, ο λαός της Λαμίας να τους κόψει τη φόρα, να πάρει τα μέτρα του, όχι μόνο να δυσκολέψει την εφαρμογή της αντιλαϊκής τους πολιτικής, αλλά με ισχυρό το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης, πιο πολλούς δημοτικούς συμβούλους εκλεγμένους στο Δήμο Λαμίας, να κερδίσει ανάσες ανακούφισης, να επιβάλλει με τον αγώνα του αγωνιστές δοκιμασμένους που έχουν κριθεί στη συμβολή του αγώνα όλο το προηγούμενο διάστημα για όλα όσα μας βασανίζουν, εμάς τους εργαζομένους, τους επαγγελματίες, τους νέους της πόλης μας. Φίλοι και φίλες, τις λίγες μέρες που απομένουν να κάνουμε τη νύχτα μέρα, να φτάσουν τα ψηφοδέλτιά μας παντού, σε κάθε λαϊκό σπίτι, σε όλους όσους στη Λαμία και στα γύρω χωριά βασανίζονται από το άγχος και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας. Σε όλο το λαό του Δήμου να φτώσει το δικό μας 112 με ένα σαφές μήνυμα. Παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, δυναμώνουμε τη λαϊκή συσπήρωση παντού, δυναμώνουμε τον αγώνα, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Θα τα καταφέρουμε.